Γεια σας, είμαι ο Mad Doctor για το itechnews.gr και τι έχουμε σήμερα. Έχουμε ένα ρολογάκι της Xiaomi Miza που μόλις μου ήρθε από το Banggood, το οποίο θέλω να το ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ένα ρολογάκι που έχει βγάλει η Miza, η οποία ξέρουμε ότι βγάζει πολύ καλά, πολύ ποιοτικά προϊόντα πάντα. Το οποίο είναι αναλογικό, παρότι που λέει ότι είναι ένα έξυπνο ρολόι, δυστυχώς οι λειτουργίες του δεν είναι και τόσες πολλές, δεν ξέρω κατά πόσον είναι έξυπνες είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω συνδέσει, όπως βλέπετε είναι ακόμα με την ταινία. Αυτό εδώ είναι το κουτάκι, ωραία, με οδηγίες από πίσω χαρακτηριστικά στα κινέζικα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μετράει τα βήματα, έχει ξυπνητήρι, χρονόμετρο, παγκόσμια ώρα. Τώρα αυτά εδώ πέρα τα δύο θα δούμε τι άλλο είναι. Λοιπόν, συνδέεται μέσω της εφαρμογής Mi Home το ρολογάκι, μέσω Bluetooth. Λοιπόν, οπότε ας το ανοίξουμε μισό λεπτό. Λοιπόν, ένα και ένα, δύο. Ωραία. Αυτό εδώ είναι. Αυτό είναι το ρολογάκι. Λοιπόν, στο μαύρο γκρι, όπως βλέπετε μέσα. Ωραίο λουράκι. Από κάτω έχουν το προστατευτικό αυτό, αν και δεν έχει κάποιον αισθητήρα. Έχει δυνατότητα να αλλάξετε το λουράκι, όπως βλέπετε εδώ, έχει αυτό εδώ, είναι εύκολο, κάνεις ένα έτσι και βγήκε. Και βγήκε. Έτσι και μπήκε, ακούσε το κλακ. Λοιπόν, να βγάλουμε το προστατευτικό. Εδώ έχει κάποια γράμματα τα οποία stainless steel. Designed by Miza China. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν έχει λοιπόν αισθητήρα. Ωραίο λουράκι, μαλακό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, οι διαστάσεις του είναι της βάσης, αυτό εδώ, η διάμετρος του είναι περίπου στα 40 χιλιοστά. Το μήκος από το λουράκι είναι στα 24 εκατοστά, με πάχος εδώ στο κυρίως μέρος του ρολογιού στα 11,9 χιλιοστά. Όπως βλέπετε μέσα έχει μόνο το λουράκι και κάτι το οποίο έχει εδώ. Καταφέρουμε να το βγάλουμε. Να το. Το εγχειρίδιο πρέπει να είναι. Το εγχειρίδιο. Με τα πάντα στα κινέζικα. Ουσιαστικά εσείς το μόνο που μπορεί να χρειαστείτε είναι το QR code. Αν δεν έχετε το Mi Home, να το σκανάρετε για να κατεβάσετε την εφαρμογή, για να συνδέσετε το ρολόι σας με το κινητό. Λοιπόν, το ρολογάκι παίρνει μία μπαταρία πλακέ, ουσιαστικά μία CR2430. Έχει 6 μήνες αυτονομία, οπότε δεν έχετε τη βαβούρα ότι κάθε μέρα ή κάθε 5 μέρες ή κάθε 2-3 μέρες πρέπει να το φορτίζω. Είναι αδιάβροχο, όχι όμως για κολύμβη, είναι 3 ατμόσφαιρες αδιάβροχο.
Αυτό σημαίνει ότι είναι για καθημερινή χρήση, δηλαδή πλένε τα χέρια σας, πέφτει νερό απάνω, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Και οι ειδοποιήσεις σας είναι μέσω δόνησης, ας δούμε πόσο δυνατά δονείτε. Αναλογικό, όπως είπαμε, λεπτά, ώρα, λεπτά, και αυτό εδώ που βλέπετε είναι τα βήματα. Ναι, στην οθόνη ουσιαστικά μπορεί και μετράει τα βήματα τα οποία κάνετε και μέσω αυτού του δείκτη σας δείχνει πόσα βήματα έχετε κάνει. Λοιπόν, να το ενεργοποιήσουμε. Υποθέτω το ενεργοποιήσαμε. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν στο Mi Home. Mi Home. Και να βάλουμε καινούρια συσκευή. Για να δούμε αν θα τη βρει. Να το, Mi Quartz. Δεν θέλω, το πατήσαμε κατά λάθος. Mi Quartz λοιπόν Watch, το βρήκε. Υπόψη για να μπορέσει να δουλέψει η συσκευή, έτσι κι αλλιώς εγώ έχω το Mi Home σε China, γιατί έχω συσκευές κινέζικες κάμποσα χρόνια πια, που ασχολούμαι με την Xiaomi και τις μεταφράσεις των εφαρμογών, οπότε έχω το Mi Home σαν χώρα ορισμένη την China. Λοιπόν, λέει να πατήσουμε το κουμπί, σωστά, ξεχάστηκα. Ωραία, το πατήσαμε. Λοιπόν, οπότε για να δουλέψει και να το βρείτε κι εσείς ως καθαρά κινέζικο προϊόν, θα πρέπει να έχετε το mainland ορισμένο στο China. Ουσιαστικά πάρα πολλές συσκευές δουλεύουν έχοντας ορίσει ως χώρα την Κίνα. Λοιπόν, συνδέθηκε, πιστοποιήθηκε και λογικά τώρα σε λίγο θα δείτε το ρολόι να αρχίσει να κινείται και να συγχρονίζεται με το κινητό για να συγχρονίσει η ώρα. Λοιπόν, δεν θέλουμε, κάνουμε skip όλα αυτά. Quartz name. Συνδέθηκε μια χαρά. Λοιπόν, ναι, δυστυχώς εδώ τα κινέζικα 2019, ρε παιδιά. Εκτός αν έχει την ημερομηνία γεννήσεώς μου. Θέλει τα χαρακτηριστικά όπως βάζουμε στο Mi Fit για να μπορέσουμε να μετράει τα βήματα, οπότε ένα λεπτάκι να το σετάρω. Αφού λοιπόν πέρασα μέσα τα βιομετρικά μου στοιχεία, ωραία. Και έχει ώρα Πεκίνου. Θα πρέπει λοιπόν λιγάκι να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. General settings, πάλι καλά. Λοιπόν, οπότε ρυθμίζουμε time zone. Να γράψουμε εδώ Athens. Δεν το έχω γράψει καλά εκεί. Πάμε. Green.
Παρίς. Athens, ήθελε με κεφαλαία. Λοιπόν, να δούμε και για firmware update. Περνάμε και το update. Πολύ ωραία, επί ευκαιρίας. Να περιμένουμε. Και τελειώνει το update. Τελείωσε. Τώρα έχουμε την τελευταία έκδοση. Λοιπόν, Manage Locations, δεν θέλουμε. Cancel. Αυτό άρχισε να δονείται. Λοιπόν, Time Zone, πολύ ωραία. Γιατί το χάσαμε? Γιατί δεν θέλω καινούργια συσκευή? Βόλευε βέβαια αν ήταν λίγο στα αγγλικά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι η ώρα, υπενθυμίσεις, αποκλίσεις. Ένα λεπτάκι να δω πώς θα το ρυθμίσω, να τα βλέπουμε στα αγγλικά. Λοιπόν, και το γυρίσαμε στα αγγλικά, οπότε connecting to your device. Beijing. Να αλλάξουμε το ρολόι. Οπότε time adjusted. Μάλλον θα έπρεπε να ψάξω Athens. Okay. Και αυτό εδώ cancel. Set as watch time. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε τώρα η ώρα ότι θα γυρίσει στις 12.02 που είναι εδώ Αθήνα. Μας πήρε λίγο ώρα για να το φτιάξουμε. Λοιπόν, Interval Reminder είναι για υπενθυμίσεις. Περιοδικά, όπως με λέει εδώ πέρα, θα αρχίσει να δονείται το ρολόι μας. Call Reminder είναι για υπενθυμίσεις για κλήσεις. Λέει ότι θα αρχίσει να δονείται με το που θα μας πάρει κάποιος τηλέφωνο. Εφόσον είναι ανοιγμένο το Bluetooth, μπορεί και συνδέεται και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από ό,τι βλέπω, επειδή είδα κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, τουλάχιστον στο δικό μου το Xiaomi Mi 5S Plus, με την DevROM που τρέχω αυτή τη στιγμή, που είναι, όπως βλέπετε, MIUI 10 9613, δεν έχω κάποιο πρόβλημα ούτε κάποιο περιορισμό που έχει βγάλει σε κάποιους. Υπόψη βέβαια μας βγάζει ειδοποίηση ότι εφόσον ενεργοποιηθεί αυτό θα κρατήσει λιγότερο καιρό η μπαταρία. Λογικό είναι, οτιδήποτε ενεργοβόρο το κλείνουμε. Λοιπόν, τρώει μπαταρία και έχει και ξυπνητήρι. Για να βάλουμε ένα ξυπνητήρι στις 12 και 4, ίσα ίσα για να δούμε πόσο δονείται. Λοιπόν, το βάλουμε εδώ δίπλα από το, μάλλον να το βγάλω το στράτος. Δονείται.
αυτό ήτανε. Δεν προλάβε. Δεν δονήθηκε και πολύ. Και για το δικό μου το χέρι μπαίνει μεν στο τελευταίο. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως για γυναικείο χέρι. Σας κάνει και πολύ έτσι λεπτεπίλεκτο. Ωραίο λογάκι πάντως. Σε μία γυναίκα θα πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσο περιμένουμε να περάσει λιγάκι ώρα για να αρχίσει να δονείται, να δούμε πόσο πολύ δονείται και αν πραγματικά το καταλαβαίνεις. Απλό ρολογάκι, εντάξει, εκτός δηλαδή τα βήματα τα οποία βλέπουμε εδώ απάνω, ναι, δονείται μένα, αλλά δονήθηκε μόνο 3 φορές και να πω την αλήθεια είναι και λίγο ψόφια η δόνηση. Δεν ξέρω αν φταίει η μπαταρία ή φταίει κάτι άλλο. Αυτά λίγο πολύ. Βλέπουμε εδώ και την ώρα, όπως είναι και στο ρολόι. Τα βήματα, βέβαια τα βήματα που έχω κάνει δεν είναι τόσα, γιατί αν δούμε εδώ από το Stratos έχω 1372. Αυτά είναι τα βήματα που έχουν καταγραφεί από τη... που έχουν καταγραφεί κάποια στιγμή. Ωραίο ρολογάκι, εμφανισιακά σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λεπτεπίλεπτο, για μία γυναίκα που σίγουρα δεν την ενδιαφέρει τώρα να παρακολουθεί δονήσεις, ιστορίες και τα λοιπά, εμφανισιακά και μόνο είναι πολύ ωραία και θα το συνιστούσα. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για κάποια γενέθλια, γιορτή, επέτειο, οτιδήποτε. Είναι έτσι μεγάλο, φαίνεται. Λοιπόν, έχει το καλό ότι δεν χρειάζεται να το φορτίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι, οπότε η μπαταρία του κρατάει για 6 μήνες, άρα το βάζουμε, το ξεχνάμε και μετά από 6 μήνες, όταν θα δούμε πια ότι δεν θα κινούνται οι δείκτες, πρέπει να αλλάξουμε μπαταρία, η οποία δεν κοστίζει τίποτα, κοντά 1 ευρώ έχει αυτή του τύπου η μπαταρία, την παίρνεται από οπουδήποτε. Ναι, μεν το ρολογάκι είναι λίγο ακριβούτσικο, είναι κάπου στα 50 ευρώ βγαίνει, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα προϊόν της Μίζα, το οποίο Xiaomi, καλό προϊόν, ποιοτικό προϊόν, ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι βγάζουν. Τώρα αν θα ήθελα να είχε και λίγο κάτι παραπάνω, εντάξει, έχουμε παρουσιάσει και εδώ στο iTech News το Lenovo Watch το 9, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο, πιο φτηνό. Και αυτό έχει αντίστοιχη μπαταρία με περισσότερα χαρακτηριστικά.